Ένας ακόμη αγώνας γιορτή για την πόλη του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή. Πρόκειται για έναν αγώνα θεσμό που θα διεξαχθεί για ένατη χρονιά με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών αλλά και πολιτών κάθε ηλικίας. Ο λόγος για το Rang Gris Ηράκλειο, στο οποίο αναμένεται να λάβουν μέρος 2.000 άτομα, με τις συμμετοχές να είναι σε εξέλιξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον αγώνα 10 και 5 χιλιόμετρων, φέτος επιστρέφει και ο αγώνας των παιδιών. Η συνεργασία μας εξαιρετική με την Άση Ελλάς. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι τίποτε δεν θα αλλάξει φέτος, τα πράγματα θα είναι εξίσου καλά όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι θα επιστρέψουμε ξανά στις παλιές εποχές όπου το Run Greece κυριαρχούσε στα αθλητικά δρόμενα της πόλης του Ηρακλείου αλλά και όχι μόνο και πολλών άλλων πόλεων. Του χρόνου το Run Greece θα επιστρέψει στην καρδιά της πόλης αφού όλα τα έργα αναπλάσεων ολοκληρώνονται μέσα στο Πάσχα. Στην Κυριακή έχουμε μια γιορτή του αθλητισμού, μια γιορτή της ζωής, γιορτή υγείας θα έλεγα. Θέλω να καλέσω όλους τους Ηρακλειώτες, όλους τους κριτικούς, τις οικογένειες, τα παιδιά, ανεξαρτήτου ηλικίας, να έρθουν, να περπατήσουν, να τρέξουν, να διανύσουν τις όμορφες διαδρομές και να ευχαριστηθούν και να απολαύσουν αυτή την Κυριακή ένα ωραίο αθλητικό γεγονός. Η εκκίνηση του Run Greece Ηράκλειο θα δοθεί στις 10 το πρωί της Κυριακής από το Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ το Σάββατο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η γιορτή βράβευσης των αθλητών και αθλητριών αλλά και προπονητών που διακρίθηκαν στα πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα το προηγούμενο διάστημα. Ο Σέγας δεν επέλεξε τυχαία το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια πολύ μεγάλη πόλη και ξεκινάμε από εδώ. Είναι η ένατη φορά που διεξάγεται αυτό το δρομικό κίνημα, το Rang Greece, και για φέτος είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη πόλη. Φέτος με τα υγειονομικά πρωτόκολλα οι συμμετοχές μπορούν να πάνε μέχρι τις 2.000. Είναι αλήθεια ότι και ο χρόνος προετοιμασίας μας ήταν συμπιεσμένος. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε μία εβδομάδα οι συμμετοχές έχουν φτάξει πάνω από 1.050 με 1.100. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν εκείνη την ημέρα σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού, είτε να περπατήσουν είτε να τρέξουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει καθιερωθεί αυτή η γιορτή τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το νησί μας. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι και την Τετάρτη ηλεκτρονικά, ενώ θα συνεχιστούν διαζώσεις στην περιφέρεια, τα δημοτικά γυμναστήρια του Παγκριτίου και των Πατελών, στο Στάδιο Ελευθερίας και σε επιλεγμένα καταστήματα Χαλκιαδάκης. Στην επιτυχή διεξαγωγή και του φετινού αγώνα συμβάλλουν διάφοροι φορείς αλλά και αναρρύθμιτοι εθελοντές. Και φέτος θα διασφαλίσουμε από θέμα ασφάλειας αυτό το μεγάλο γεγονός. Είναι η ένατη φορά, νομίζω. Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει πλέον από όλα τα προηγούμενα χρόνια παρέχει τα εχέγγυα ασφαλούς διεξαγωγής ενός τέτοιου γεγονότος. Το ΕΚΑΒ με διασώστες και γιατρούς, με 2 ασθενοφόρα και το όχημα άμεσης επέμβασης θα είναι παρόν για ένατη συνεχή χρονιά σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού. Στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη στηρίζουμε χορηγικά όλες τις εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού στον τόπο μας, γιατί θεωρούμε η σωστή διατροφή μαζί με τον αθλητισμό οδηγούν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Είμαστε σίγουροι ότι οι διοργανωτές θα κάνουν και φέτος υπέροχη δουλειά, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε όλα αυτά τα χρόνια, εμείς οι μεινοϊκές γραμμές, να υποστηρίζουμε τον αξιόλογο θεσμό του Run Greece. Θα προσφέρουμε στο πρώτο νικητή των 5 χιλιόμετρων 7 μέρες σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων για να ξεκουραστεί μετά τον αγώνα και στην πρώτη νικήτρια, και τα 10 χιλιόμετρα που είναι πολύ πιο δύσκολο βέβαια και χρειάζεται πιο πολύ πολυτέλεια, θα προσφέρουμε στον πρώτο νικητή 7 μέρες σε 5 άστερο ξενοδοχείο και το ίδιο στην πρώτη νικήτρια.